Μάλλον δεν καταλαβαίνετε. Εδώ υπάρχει έκθεση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας που δεν είναι παράρτημα του ΚΚΕ ή άλλων, που λέει ότι όσο αυξάνονται οι ώρες εργασίας, αυξάνονται, από ό,τι άκουσα και υπάρχουν και στοιχεία και δεν αμφισβητώ, αυξάνεται ο κίνδυνος κατά 35%, αν δεν κάνω λάθος, εγκεφαλικών και εφραγμάτων. Τι μας λέτε εσείς τώρα? Τι μας λέτε? Και το θεωρείτε επιτυχία? Τι να απαντήσετε? Απαντάτε όσο αυξάνονται οι ώρες εργασίας. Εσείς λέτε 13. Εσείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, λέω, ακούστε τώρα, κύριε Υπουργέ, άμα θέλετε να παίξουμε την κολοκυθιά, να την παίξουμε την κολοκυθιά. Σας λέω πολύ απλά ότι παγκόσμια που λένε ότι όταν αυξάνονται οι ώρες εργασίας, αυξάνεται ο κίνδυνος εγκεφαλικών, εμφραγμάτων και ψυχικών ασθενειών. Τι απαντάτε σε αυτό? Θέλω να διευκρινίσω στο σώμα και να καλέσω όλους τους συναδέλφους και πολύ περισσότερο την κυρία Λινού και τον κύριο Παφίλη να διαβάσουν το άρθρο 9 του νομοσχεδίου. Και το διαβάζω για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για να γινόμαστε κατανοητοί. Λέει: δεν επιτρέπεται να συνάπτονται συμφωνίες ή να τίθεται ρήτρες με τις οποίες ο εργαζομένος απαγορεύεται να παρέχει εργασία σε άλλους εργοδότες εκτός του ωραρίου εργασίας που έχει συμφωνηθεί με συγκεκριμένο εργοδότη, εκτός αν, ακούστε, εκτός αν δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους. Και ποιο βάζει πρώτο αντικειμενικό λόγο? Η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία του επιχειρηματικού απορρίτου, η εργασία σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. Το λέει ξεκάθαρα το άρθρο. Το λέει ξεκάθαρα το άρθρο. Μα διαβάστε το άρθρο 9 για την παράλληλη απασχόληση. Μην λέμε εδώ ότι θέλουμε. Ορίστε, κύριε Παφίλη, αλλά να τελειώνουμε εδώ αυτή την... Ή δεν ξέρετε γράμματα. Ή παριστάνεται το δεν ξέρω τι. Τι λέει εκεί? Ακούστε τι σας είπαμε. Ακούστε. Λέει ότι όταν αυξάνεται ο χρόνος εργασίας και φτάνει μέχρι τις 60 ώρες, εδώ φτάνει μέχρι τις 78, αυξάνονται... Δεν είναι υποχρεωτικό. Μα θέλετε να κατα... Δεν είναι υποχρεωτικό. Και λοιπόν, αντικειμενικά λοιπόν όταν σπρώχνετε τον εργαζόμενο, θέλετε διάλογο να πούμε, όταν σπρώχνετε τον εργαζόμενο που παίρνει 3,60 να πάει 13 ώρες, ουσιαστικά το στέλνετε στο θάνατο. Αυτός είναι καπιταλισμός. Ναι. Λοιπόν... Α, εσείς λοιπόν τι θα τα κάνει θα πεθάνει ή με μαύρα ή με άσπρα. Μειώστε το χρόνο εργασίας, δώστε αυξήσεις στους μισθούς και εσείς υπερασπίζεστε αυτούς που έχουν το 53% του ΑΕΠ και πάνω, που έχουν 14 δις κέρδη το 22 και που ο εργαζόμενος ζει με 625 ευρώ. Τι μας λέτε εδώ τώρα, σε ποιον τα πουλάτε όλα αυτά? Πού ζούμε, σε άλλη χώρα? Πλούτος αμύθιτος. Κλείστε, γιατί κύριε δεν Παφίλη. Μειώνετε το χρόνο εργασίας? Γιατί δεν δίνετε αυξήσεις από αυτά τα αμύθιτα κέρδη που υπάρχουν? Δεν πρόκειται να το κάνετε.